Ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση να κάνει η κυβέρνηση επιδοματική πολιτική φτωχοκομείου και μάλιστα με ξένα κόλυπα. Το τετρακοσάρι είναι από το αποθεματικό των δικών μας φορών προς ο ΑΕΠ για ένα επίδομα ενεργείας που δεν λάβαμε ποτέ. Συνένοχοι στον επεγμό μας είναι οι ηγεσίες του ΤΕΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που περιόρισαν ουσιαστικά τις διεκδικήσεις τους σε αυτό το ψευτοεπίδομα, αντί να απαιτήσουν μια κρατική ενίσχυση που θα καλύπτει έστω και στοιχειοδός τις ανάγκες μας σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς που εργαζόμαστε με μπλοκάκι εδώ και ένα χρόνο, παραμένουμε έρμεα των εργοδοτών, χωρίς στοιχειώδη κάλυψη από έκτακτα μέτρα, άδεια ειδικού σκοπού, αναστολή σύμβασης, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Για απολύσεις δίχως αποζημίωση, οι άδειες ανεπαποδοχών μέχρι να υπάρξει δουλειά είναι η άλλη όψη του νομίσματος της εκμετάλλευσης που φέρνει να δικοποιήσει δουλειά από ήλιο σε ήλιο σε χώρους εργασίας κλουβιά, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο. Μετά από ένα χρόνο γνωρίζουμε τι σημαίνει την εργασία χωρίς ωράριο του Σαββατοκύριακου σε μια κατοικία που μετατρέπεται σε οικογενειακό κελί τηλεργασίας γονιών και τηλεκπαίδευση φύλαξη παιδιών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, με τροπολογία που ψήφισε το Δεκέμβρη, πριγίζει την ιδιωτική εκπαίδευση με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης ισοδυναμίας των πτυχίων κολεγίων με πτυχία ΑΕΗ, συνεχίζοντας από εκεί που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Γαβρόβλου. Είναι ένα ακόμα βήμα στη διαβάθμιση δικαιωμάτων και μετατροπή των πτυχίων σε απλό διαβατήριο για διαβίου επιπληρωμή σεμινάρια εξετάσεις πιστοποίησης. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να εξαπολύσει νέα αντιλαϊκά μέτρα, ικανοποιώντας τα αιτήματα του ΣΕΒ εφοπλιστών τραπεζιτών, όπως το νομοσχέδιο Προύτσι Χατζηδάκη, αλλά κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Τα όποια μέτρα επιβάλλονται αποσκοπούν στην καταστολή συλλογικών διεκδικήσεων και όχι στη διαχείριση της πανδημίας που παραμένει εγκληματική. Διεκδικούμε να χορηγηθεί έκτακτο επίδομα 800 ευρώ για την κάλυψη των επικρουσών αναγκών της πανδημίας. Χορήγηση σταθερού επιδόματος ανεργίας για τους επιστοτούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών και αυτοαπασχολούμενους. Απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ στην περίπτωση των μισθωτών από την καταβολή των εισφορών του εργαζόμενου για όλο το 2021, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αφορολόγητο ύψος 12.000 ευρώ, προσαρτημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος 2020. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και του ΕΜΠΙΑ, της προκαταβολής φόρου καταρχήν για τα έτη 2021 με προοπτική οριστική κατάργησή τους. Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων για το σύνολο των οφειλωμένων ποσών κεφάλαιο και τόκους, δόσεων και ενθλήσεων στις τράπεζες για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τα λαϊκά στρώματα χωρίς όρους και προϋποθέσεις για το 2021. Διαγραφή τόκων προστήμων και το 30% του υπολείπου του χρέους στην εφορία και τις τράπεζες. Απαγόρευση των πληστηριασμών για τα λαϊκά νοικοκυριά. Άμεσα μέτρα για κάλυψη των κενών των δημοσίων νοσοκομείων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς αποζημίωση. Μέτρα προστασίας των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού με πρόσχημα τον κορονοϊό. Να μπει τέρμα στην αυτοδημοκρατία και την κρατική καταστολή. Στήριξη του επιδόματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να κυνηγτούν άκυρες οι απολύσεις και κάθε βλαπτική μεταβολή στις συμβάσεις, τα ωράρια του μισθού, τις εργασιακές σχέσεις, όπως η μονιμοποίηση υποχρεωτικής τηλεργασίας ή εκπεριτροπής εργασίας. Κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Άρση της ομιλίας χιλιάδων συνταξιούχων που έχουν καταθέσει και λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη φτωχοκομείου, όσο και εκείνων που πληρούν τα κριτήρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Τέλος, λαέ, βρίσκει μισό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Καταστολή, δεν βγαίνει πανδημία, κάντε προσλήψεις σαν νοσοκομεία. Η ένταση της καταστολής είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των προσπαθειών χειραγώγησης από την κυβέρνηση, το κράτος, τα αστικά επιτελεία. Φιλώνουμε, δεν θα τους περάσει. Το μήνυμα αυτό στέλνει η οργανωμένη απειθαρχία χιλιάδων εργαζομένων λαού και νεολαίας που παλεύουν συγκροτημένα μέσα από τα συνδικάτα και άλλους φορείς, επιτροπές αγώνα, σωματεία για μέτρα προστασίας της υγείας των δικαιωμάτων μας. Για τώρα μέτρα με προσλήψεις υπαλλήλων, διορισμούς δικαστών,
αναβάθμιση των δικαστικών κτηρίων ώστε να προετοιμαστεί η ασφαλή επιστροφή μας στα δικαστήρια μετά την άρση των μέτρων αποκλεισμού. Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων που εργάζονται ως συνεργάτες εντός εισαγωγικών φυσικά σε μεγαλογραφία και δικηγορικές εταιρείες με πρόσθετες άδειες, με πλήρες αποδοχές και ασφάλιση. Τακτικές απολυμάνσεις στο δικαστικό μέγαρο, τακτικά τεστ στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους μισθωτούς δικηγόρους και σε όσους εργάζονται σε εταιρείες μελετών κτηματολογίου. Η Ένωση Λογιστών Θεσσαλονίκης στηρίζει, είναι εδώ σήμερα με μισθωτούς και αυτοπασχολούμενους επιστήμονες. Παλεύουμε ενάντια στην κοροϊδία της κυβέρνησης που μας λένε πάρτε 400 ευρώ επίδομα από την τσέπη σας και να λέτε και ευχαριστώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να προκαλεί με την επιδοματική πολιτική πλευκοκομείου που και αυτή γίνεται με τις πλάτες μας. Τα χρήματα που λέει ότι δίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις προέρχονται από τα αποθεματικά εισφορών αυτοπασχολουμένων και μπλοκάκιδων προς τον ΟΕ για ένα επίδομα ανεργίας που δεν έλαβαν ποτέ. Το ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα των κυβερνήσεων της σημερινής και προηγούμενων με τα ελαττωμένα αποθεματικά δεν εξασφάλισε ποτέ ούτε καν επίδομα ανεργίας για τους απολυμμένους μισθωτούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους αυτοπασχολούμενους χωρίς δουλειά. Η επίκευση της τηλεεργασίας έχει μετατρέψει την κατοικία μας σε οικογενειακό κελί. Για τηλεεργασία για τους γονείς και τηλεκπαίδευση φύλαξη των παιδιών. Συνένοχη στον εμπεγμό είναι η ηγεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου μαζί με τις ηγεσίες του ΤΕΕ και τις ολομέλειες των δικαιωματικών συλλόγων που περιόρισαν τις διεκδικήσεις τους σε αυτό επίδομα των 400 ευρώ. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του ΣΕΒ, εφοπλιστών, τραπεζιτών που προϋποθέτουν την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Γι' αυτό και φέρνει νομοσχέδιο ο Πίτσου Χατζηδάκη που ανάμεσα σε άλλα νομοθετεί τη δεκάωρη εργασία. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, αφού δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την προστασία των εργαζομένων. Με καταστολή δεν βγαίνει η πανδημία. Κάντε προσλήψεις στα νοσοκομεία. Είτε είσαι μισθωτός είτε είσαι αυτοπασχολούμενος. Πάνω κάτω είναι τα ίδια. Εμείς εδώ ήρθαμε ως επιστήμονες σε μια κοινή ιδιότητα, αλλά τα ίδια που τραβάμε εμείς τραβάει και το μεγάλο μέρος του λαού μας. Η πανδημία είναι εδώ, στην έξαρσή της. Βρισκόμαστε στην κορυφή του τρίτου κύματος. Βλέπουμε τη στάση της κυβέρνησης που επιμένει προκλητικά να μην επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα, να μην ανοίγει καινούργιες μέθ όπως πρέπει, να πεθαίνει κόσμος εκτός μέθ διασωληνωμένος και να μιλάνε για μόνο για το τι λεφτά θα δώσουν. Ήδη ανακοινώθηκε εχθές το καινούργιο σχέδιο για 32 δις που θα πάνε για την ενίσχυση της οικονομίας και ξέρουμε φυσικά που θα πάνε. Θα πάνε στις γνωστούς ομίλους και στις εταιρείες μεγάλες οι οποίες θα κερδοσκοπήσουν πάλι στον κρατικό προϋπολογισμό λεφτά που θα τα πληρώσουμε εμείς. Ενημερώνουμε τον κόσμο, τους συναδέλφους, συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα από τα σωματεία και τις επιτροπές μας, είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με φυσική παρουσία, στους χώρους δουλειάς. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Με κορύφωση θα δούμε την Πρωτομαγιά, αλλά επειδή ακόμα η πανδημία είναι στο πικ, πρέπει να είμαστε όλοι, μα όλοι, ενωμένοι και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τώρα άμεσες λύσεις για τα δικαιώματά μας. Εμπρός, λαέ, μισκή, μισθό κεφάλι.